Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό γυμναστήριο Ζωφρίας, όπου σήμερα Westside και Real Madrid είναι έτοιμες να ριχτούν στη μάχη για την 11η σεζόν του μπασκετάκι. Ξεκινάει και η Development 2 League. Με τους Αδερφόπουλου και Πολύδωρο να ετοιμάζονται για το τζάμπολ. Και οι νικητές βγαίνουν, οι Real Madrid, οι οποίοι θα έχουν και την πρώτη κατοχή. Όχι, άργησα. Μάλλον βιάστηκα να το πω. Έγινε το πρώτο λάθος νωρίς. Γαλανόπουλος, Αδελφόπουλος, βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκαν. Νικάκης τώρα για τους Real Madrid, οι οποίοι τώρα θα εκδηλώσουν την πρώτη τους επίθεση. Κουλιαμπής παίρνει και πάλι για να εκτελέσει από μέσα απόσταση. Βρίσκει σιδερό. Αυτό και οι πρώτες προσπάθειες από τις δύο ομάδες. Τριανταφυλλίδη στον Γαλανόπουλο. Τρίποδο τώρα του Μπελεχάκη, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Γαλανόπουλο στον Αδελφόπουλο, γύρισε πολύ ωραία η μπάλα εδώ από τις West Side, αλλά το καλάθι δεν ήρθε. Παραμένει το 0-0 σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Λίκορος θα εκτελέσει κάπως άτσα, αλλά στη συνέχεια όμως θα κερδίσει το φάουλ και το χειροκρότημα των συμπαικτών του για την προσπάθειά του. Και μάλιστα το πρώτο φάουλ θα είναι και βολές για τον παίκτη της τον Real Madrid. Μέσα η πρώτη βολή, ανοίγει το σκορ για το 0-1. Μέσα και η δεύτερη, αλλά θα σώσει ο Πολύδωρος. Και οι σημερινοί φιλοξενούμενοι βρίσκονται στο 0-2. Τριανταφυλλίδης, πάει κοντά του ο Μπελεχάκης, ο οποίος θα πάρει. Αλλάζει κατεύθυνση, πάει και ο Αδελφόπουλος να του δώσει το screen. Η πάσα δεν ήταν και τόσο καλή, δυσκολεύτηκε κάπως τη ζωή του συμπαίκτου. Τριανταφυλλίδης στα 6 δευτερόλεπτα τώρα ο Γαλανόπουλος. Θα σηκωθεί καθώς τελείωνε και ο χρόνος. Επιθετικό rebound για τους Westside. Μπελεχάκης πάνω του, ο Κουλιάμπης, ο οποίος έχει αναλάβει το μαρκάρισμα. Γαλανόπουλος, ένα ακόμα shoot, άστοχο και αυτό. Ναι, όμως επιθετικό rebound για τους μαύρους. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Νικάκη. Ψηλή πάσα. Ηρεμή τώρα η κατάσταση. Ναυτιό τους κρατάει. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Τρίποντο τώρα, άστοχο από τον Δαβιδέλη. Γαλανόπουλος οργανώνει αυτή την επίθεση της ομάδας του. Τριανταφυλλίδης θα το πάρει. Δεν το βάζει όμως, Κουλιαμπής στο rebound. Νικάκης κατέβασε. Σκαστή πάσα για Πολύδωρο. Έχει δύο πάνω του. Επιλέγει να παίξει έξω με τον Δαβιδέλη. Ξανά ο Πολύδωρος. Ούτε τώρα μπορεί να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Άστοχο τρίποντο και rebound στα χέρια του Μπελεχάκη. Παραμένουν στο 0. Οι Westside, οι οποίοι ψάχνουν τους πρώτους πόντους. Από την άλλη, μόλις δύο πόντοι για την Real Madrid. Διαχείρος Πολύδωρου, ο οποίος ευστόχησε νωρίτερα στις δύο ελεύθερες βολές. Αδελφόπουλος. Έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης. Δεν είχαν καταλάβει οι παίχτες των Westside ότι έλειγε ο χρόνος, τους έμεινε έτσι μπάλα στα χέρια. Άστοχο σουτ για τους Μουβ. Το 0-2 παραμένει σε αυτά τα 3,5 λεπτά που έχουμε παίξει το μάτς. Πολύ δόλυς εκεί, πολύ ωραία αντίδραση για να κάνει το κλέψιμο. Ωραία
ξέφυγε από τον αντίπαλό του, αλλά αυτό και στην συνέχεια ο Νικάκης ο ίδιος παλεύει εκεί κόντρα σε δύο. Θα κερδίσει το φάουλ τελικά. Έδειξε επιμονή και δικαιώθηκε ο παίκτης της Real Madrid. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους με τον Λέγκα να περνάει στο μάτς. Έξω η πρώτη βολή από τον Νικάκη. Δεν αλλάζει το 0-2. Δύο λοιπόν παραμένει το σκορ. Πελεχάκης. Γαλανόπουλος. Από κοντά ο Τριανταφυλλίδης είναι άστοχος, γραπώνει όμως την μπάλα μέσα από τα χέρια του Πολίδωρου. Νικάκης πήγε να φύγει στον εφηδιασμό, δεν τα κατάφερε όμως, καθώς ο Λέγκας είναι εκεί για να εκτελέσει. Πολίδωρος τώρα καθαρίζει τη φάση. Ξεφεύγει και από την πίεση. Μπάλα εκτός γραμμής είναι για τους φιλοξενούμενους. Πολίδωρος. Νικάκης επιλέγει να πλησιάσει, αφήνει έξω τελικά. Το σουτ δεν είναι καλό, Πολίδωρος από κοντά, δεν θα έρθει το καλάθι. Αρκετά στοχές οι δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά παιχνιδιού. Ο Westside μάλιστα δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βάλουν και το πρώτο τους καλάθι. Πελεχάκης, να δούμε αν θα έρθουν οι πρώτοι πόντοι, όχι. Θετικό rebound, Αδελφόπουλος, ούτε αυτός μπορεί. Ενώ απλώνει και το χέρι του αντικανονικά στην συνέχεια. Και κάνει το φάουλ. Συνέχεια τώρα με Νικάκη. 4 και 35 ακόμα μέχρι το φινάλε της πρώτης περίοδου. Δαβιντέλης ξανά Νικάκης, θα το πάρει από την κορυφή. Πολίδωρος θα πάζει εκεί με δύο κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δεν μπαίνει μπαλά όμως το καλάθι, με μια κίνηση βόλεϊ εκεί. Πήγε ο Πολίδωρος να σκοράρει, δεν τα κατάφερε όμως. Ανανόπουλος στον Τριανταφυλλίδη. Σκαστή πάσα στον Λέγκα. Μελεχάκης εκτελεί. Δεν μπαίνει μπαλά, απίστευτο αυτό που συμβαίνει για τους Westside, οι οποίοι παραμένουν καθυλωμένοι στο 0. Κουλιαμπής δεν το πήρε. Καβιντέλης ξανά Κουλιαμπής. Θα το πάρει τώρα πίσω από τα 6.75. Δεν βρήκε ούτε καν στεφάνι μπάλα. Έχουμε αλλαγές τώρα με Πολίδωρο και Δαβιντέλη να κάθονται στον πάγκο. Στο μάτς Λουκόπουλος και Αγαδάκος. Καλανόπουλος δίνει συνέχεια στο μάτς. Λέγκας. Φερνικός πριν από τον Γαλανόπουλο, εκτός της ισορροπίας, θα βρεθεί και στο έδαφος. Κουλιαμπής θέλει να φύγει μπροστά. Μπροστά του μόνο ο Αδελφόπουλος. Κουλιαμπής δεν τελειώνει καλά. Αδελφόπουλος έβγαλε την άμυνα. Ευκαιρία τώρα τον Westside να πάνε γρήγορα στην επίθεση. Επιλέγουν τελικά μια οργανωμένη δημιουργία. Μπελεχάκης αστοχή στο τρίποντο. Δεν αλλάζει το 0-2. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της περίοδου. Δεν πέρασε η μακρινή πάσα του Λουκόπουλου. Ανεβαίνει κάπως ο ρυθμός. Λάθος πάσα τώρα από τους Westside. 3-1 στην επίθεση η φιλοξενούμενη. Κουλιαμπής συνεργάζεται άπτοκα με τον Ναφλιώτη. Έξανε εκεί το 1-2 για το 0-4.
Μελεχάκης. Καλανόπουλος έχει πολύ φόρο. Δεν τον εκμεταλλεύεται όμως. Λουκόπουλος μάζεψε. Ναυπλιώτης. Λουκόπουλος αφήνει στον Νικάκη. Γύρισε η μπάλα εδώ στην επίθεση της Real Madrid, η οποία έχει 4 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Ήρθε το σούτ, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Καλανόπουλος. Υπενθυμίζω, οι Westside δεν έχουν ακόμα ανοίξει το σκορ από την πλευρά τους. Τριανταφυλλίδης έφτασε κοντά και κέρδισε το φάουλ από τον Κουλιαμπή. Ενώ έχουμε και το πρώτο time out της αναμέτρησης. Για να συνεχιστεί η δράση αυτό το χαμηλό 0-4 στον φωτεινό πίνακα. Μόλις 4 πόντοι έχουν μπει σε σχεδόν 9 λεπτά που έχουμε παίξει στο μάτς μέχρι στιγμής. Πολύδωρος και Ναυπλιώτης είναι οι μόνοι που έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ενώ θα έρθει και το πρώτο καλάθι τώρα τον Westside από την πρώτη βολή του Τριανταφυλλίδη. Θα βάλει και την δεύτερη εκείνος για το 2-4. Νικάκης. Καλή άμυνα από τον Λεβεντέλη. Δυνατή εδώ η πάσα του Αργυριάδη. Δεν ήταν δυνατό να τη συγκρατήσει ο Λουκόπουλος. Καλανόπουλος. Σκαστή πάσα ωραία για τον Τριανταφυλλίδη. Εκείνος βρήκε τη συμπαίκτη, ο Αδελφόπουλος θα κάνει όμως τη λάθος πάσα. Δυσκόλεψε αρκετά τον Καλανόπουλο, ο οποίος δεν απέφυγε τον προσπίσω. Ενώ τώρα ο Αδελφόπουλος θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει την θέση του ο Κορές. Λουκόπουλος δείχνει τις κινήσεις που θέλουν να κάνουν οι συμπαίκτες του. Παίρνει ξανά, τον αφήνω αμαρκάριστο. Δεν εκμεταλλεύεται όμως αυτό στην ευκαιρία του. Καλανόπουλος σε μια μακρινή πάσα κόπη και αρχικά, ενώ έγινε και το κλέψιμο στην συνέχεια. Νικάκης κατεβάζει. Γυριάζει στον Νικάκη. Νικάκη και παίρνει ο Αγαδάκος. Θα γίνει το κλέψιμο εδώ από τους Westside. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό. Θα γίνει το κλέψιμο εδώ. Ξεχύνεται ο Ριγόπουλος στον ευνηδιασμό. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Πήρε ωστόσο το φάουλ. Έκανε το κλέψιμο ο Ριγόπουλος. Σαν την Αλεπού εκεί άρπαξε την μπάλα. Ωστόσο πιστεύω ότι από αυτή τη φάση θα μπορούσε να πάρει και κάτι παραπάνω. Ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές. Θα στοχίσει τώρα στην πρώτη. Το σκορ στο 2-4. Βάζει τη δεύτερη. Το 2-5. Καλανόπουλος. Τσεκάρι της κίνησης. Λέγκας πήρε και εκτέλεσε από κοντά, όχι εύστοχα. Μπάλα έξω. Τρίποδο τώρα για τους Westside. Δεν θα έρθουν οι τρεις πόντοι. Επιθετικό rebound και ανανέωση της επίθεσης. Νέο 14. Ξανά ο ίδιος
πήρε το σιούτ, ο Λεβεντέλης ήταν. Όμως αστόχησε και στην νέα του προσπάθεια. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τη Real Madrid. Νικάκης αφήνει στον Λουκόπουλο. Εκείνος θα αναλάβει την εκτέλεση. Το rebound ξανά στα χέρια των φιλοξενούμενων. Κλείδωσαν εκεί τα χέρια του Τριανταφυλλίδη με τον Αργυριάδη. Και ο τελευταίος πήρε το φάουλ. Έχουμε τώρα εδώ κάποιες διευκρινήσεις για το χρόνο. Απομένει ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Χαμηλά έχει γίνει το... Να δούμε, υπάρχει μια συνεννοησία εδώ. Είναι πέμπτο φάουλ, αν έχω καταλάβει σωστά. Ναι, είναι πέμπτο φάουλ και είναι βολές. Ο Αργυριάδης είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Έχουν μείνει 2 δευτερόλεπτα ακόμα μετά τις βολές, όπως βλέπω στο χρονόμετρο. Έξω και η δεύτερη. Και έχουμε και ένα σουτ πίσω από το κέντρο, όταν έχει κάποια τύχη. Φινάλι λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου, με το σκορ να δείχνει μόλις 2-5. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. 2-5 υπενθυμίζω το σκορ, συν 3 για την Real Madrid σε αυτό το κακό ποιοτικά πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο πέρασε. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους και με αυτό ξεκινούν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Westside τώρα στην επίθεση με 30 Φιλίδη, Λέγκας τώρα. Δεν ξέρω αν πήγε για πάσα εδώ στον Μπελεχάκη, όμως βγήκε σουτ και ο ίδιος ο Μπελεχάκης στη συνέχεια στόχησε και αυτός με τη σειρά του. Κουλιαμπής πιέζεται, αφήνει στον Ριγόπουλο, ο οποίος έκανε το λάθος στη συνέχεια για να επιστρέψει η μπάλα στα χέρια των σημερινών γηπεδούχων. Λεβεντέλης το πήρε το σουτ. Ριγόπουλος βλέπει την κίνηση του Λουκόπουλου, ο οποίος έχει φύγει μπροστά. Τον κυνήγησε και στην άμυνα ο Κορές και την έβγαλε μάλιστα. Χωρίς κάποιο φάουλ. Λέγκας αλλάζει κατεύθυνση. Κορές γυρίζει, άτσαλο τελείωμα. Αργυριάδης θέλει να παίξει μπροστά με τον Κουλιαμπή. Αυτός έχει φτάσει ήδη στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν του κάνει το χατήρι εδώ. Άτυχος ο Στέφανος. Μπήκε και βγήκε κυριολεκτικά η μπάλα από το καλάθι. Από κοντά ο Λέγκας δεν μπορεί. Το σκορ παραμένει αμετάβλητο στις πρώτες στιγμές του δεύτερου δεκαλέπτου. Λουκόπουλος από κοντά με το ταμπλό. 2-7. Και μάλιστα είναι και η πρώτη του πόντου στο μάτς. Τριανταφυλλίδης έψαξε και βρήκε τον Μπελεχάκη. Εκείνος αφήνει ξανά στον Τριανταφυλλίδη. Του ζητάει να πάρει το τρίποντο, το παίρνει εκείνος και πολύ καλά κάνει για το 5-7. Λουκόπουλος τώρα έχει πάρει θέση, πολύ έξυπνη η πάσα για τον Κουλιαμπή. Το μισό καλά θα ανήκει στον Αγαδάκο όμως, καθώς η ασίστ του ήταν τρομερή.
Μην αδικούμε όμως και τον Κουλιαμπή, ήταν ωραίο και το τελείωμα. Μελεχάκης σε ένα γρήγορο τρίποντο. Δεν ήρθε το επιθετικό rebound. Λίγο εδώ το κλέψιμο, Λουκόπουλος πέρασε. Κουλιαμπής προσποιείται, αφήνει ωραία στο συμπέκτη του, όμως από κοντά Αργυριάδης δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Λέγκας. Μελεχάκης αποφασίζει να εκτελέσει για τρεις. Κυλάει μπάλα στο Στεφάνη, βγαίνει εκτός. Συν 4 για την Real Madrid, η οποία θα κάνει το λάθος τώρα. Λέγκας. Βρέθηκε μόνος του εκεί ο Λεβεντέλης και θα κερδίσει το φάουλ από τον Αγαδάκο, όπως δείχνει ο ρέφερι. Ενώ έχουμε αλλαγές τώρα, ο Αγαδάκος θα καθίσει στον πάγκο στην θέση του ο Πολίδωρος, ενώ ο Μακρύς θα επιστρέψει στο παρκέ για να πάρει την θέση του Αργυριάδη. Μέσα η πρώτη βολή για το 6-9. Μέσα και η δεύτερη από τον Λεβεντέλη, ο οποίος θα καθίσει στον παγκό. Στην θέση του πέρασε ο Αδελφόπουλος. Ρηγόπουλος. Λουκόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν σκοράρει. Πολίδωρος εκεί εκμεταλλεύτηκε το ύψος του. Ανάμεσα από τρεις θα κερδίσει το φάουλ. Ο Λίδωρος, ο οποίος έχει και ύψους και δύναμη, δύο στοιχεία που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και τα εκμεταλλεύεται και σε πάρα πολλές ευκαιρίες. Real Madrid τώρα στην επαναφορά. Ο Λίδωρος για τρεις, αστόχησε. Μελεχάκης κατεβάζει, στέκεται, μένει μόνος του και τιμώρει την αντίπαλη άμυνα για το προσπέρασμα τώρα τον Westside. Διαχειρός Μπελεχάκη. 19 λοιπόν και έχουμε time out για τους φιλοξενούμενους. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες στο παρκέ για να συνεχίσει το μάτς. 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι την ανάποβλα του ημιχρόνου. Και οι Westside έχουν καταφέρει να πάρουν τα ενία στο μάτς με το τρίποντο του Μπελεχάκη, το οποίο τους έβαλε μπροστά με 19. Λουκόπουλος. Ναβιδέλης. Εξετάζει τις επιλογές του, κρατάει όμως την μπάλα και θα εκτελέσει τώρα για τρεις. Δεν το βάζει όμως, ο Αλανόπουλος όμως από την άλλη δεν μπόρεσε να μαζέψει το rebound. Έκανε ένα δωράκι εδώ στη Real Madrid. Πολίδωρος. Η πάσα στον Μακρύ. Πήγε να το βάλει με το ταμπλό εκείνος. Ανανεώνεται όμως η επίθεση των φιλοξενούμενων. Πολίδωρος και πάλι. Εκεί που πήγε η πάσα του Μακρύ δεν βρισκόταν ο Νικάκης, ο οποίος ήταν λίγο πιο δεξιά. Και έτσι λοιπόν οι φιλοξενούμενοι δεν γλίτωσαν το νέο λάθος. Αδελφόπουλος. Είδε το κόψιμο του Λέγκα, ωραία, εκείνος τον Γαλανόπουλο. Αυτός όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει. Λουκόπουλος. Σκαστήπασε για τον Νικάκη. Το αφήνει και πάλι εκείνος με πολύ χώρο ο Λουκόπουλος, τον εκμεταλλεύεται στο έπαθρο για το 10-11. Κορές. Μπελεχάκης ζήτησε και πήρε.
στόχησε στο σούτ 3 πόντων, η κατοχή όμως παραμένει στους Westside. Φορές. Έλα, πάει προς τα μέσα, σηκώνεται. Αστοχή, Μπελεχάκης μαζεύει για να πάρει το νέο τρίποντο. Ο Λέγκας και να εκτελέσει για 3. 13-11. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το τρίτο τρίποντο των Westside, γιατί η απάντηση για 2 από τον Λουκόπουλο, 13-13. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον παίχτη της Real Madrid. Μπελεχάκης, αρχίζουν να ζεσταίνονται οι παίχτες των δύο ομάδων. 15-13. Λουκόπουλος. Πέρασε την πάσα στον Πολίδωρο, παίζει με την πλάτη του εκείνος. Επιθετικό rebound του Μακρύ. Τσεκάρει έξω και αφήνει τον Δαβιδέλη, ο οποίος δεν διστάζει να κάνει το σούτ, αλλά ήταν αρκετά κακό. Συνέχεια στο μάτς λοιπόν, 2 και 10 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, 15-13, Westside μπροστά. Στο μείον 2, η Real Madrid, Γαλανόπουλος. Μπελεχάκης. Λέγκας τώρα έψαξε λίγο χώρο για να πάρει την εκτέλεση. Μπελεχάκης δεν διστάζει ούτε αυτός να κάνει το σούτ των τριών πόντων. Αδελφόπουλος εκεί γράπωσε την μπάλα από την άμυνα της Real Madrid και έκανε το 17-13. Πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά αυτή των Westside. Μακρύς. Άρα λίγο να φύγει μπάλα στο δεύτερο του Δαβιδέλη. Πολύδωρος δεν μπορεί να παίξει με πλάτη. Λουκόπουλος θα το βάλει και αυτό, όχι τώρα. Το πρώτο του άστοχο μετά από αρκετές εύστοχες προσπάθειες. Γαλανόπουλος μένει μόνος του. Το τρίποντο είναι εκτός καλαθιού. Κατάλαβε εδώ την φάση πολύ ωραία ο Λέγκας και έκλεψε, αλλά στη συνέχεια δεν μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Νικάκης τώρα σε μια μακρινή πάσα. Λουκόπουλος περιμένει τους παίκτες του. Πολίδωρος θέλει να πάει προς τα μέσα, τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά εδώ ο Πολίδωρος για το 17-15. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Υποπίεση τόσο του Μπελεχάκη. Νικάκης τώρα, θα μείνουν και λίγα δευτερόλεπτα στην συνέχεια έπειτα από αυτή την επίθεση. Δαβιδέλης στον Πολίδωρο. Ξανά Δαβιδέλης, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Real Madrid. Πέρασε ο Λουκόπουλος, έκανε ωραία κίνηση, όμως δεν του έκανε το χατήρι μπάλα συνέχεια. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Γαλανόπουλος στα 2 δευτερόλεπτα, επιλέγει να πασάρει. Λέγκας προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά το σουτ δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ να δείχνει 17-15 υπέρ των Westside. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας με το μάτς ανάμεσα σε Westside και Real Madrid να είναι έτοιμο να συνεχιστεί. 17-15 δείχνει ο φωτεινός πίνακας, συν 2 για τους Westside. Έτσι δύο ομάδες να είναι αρκετά αστοχές σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά που έχουμε διανύσει στο μάτς. Ωστόσο προς το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου οι ομάδες και των δύο ομάδων έδειχαν να βρίσκουν κάπως τα πατήματά τους, μένει να φανεί, μένει να αποδειχθεί μάλλον αυτό και στα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν. Γαλανόπουλος. Τριανταφυλλίδης. Ξανά δίπλα στον Γαλανόπουλο.
κρίνει εκείνος, αλλαγή στα μαρκαρίσματα, 9 δευτερόλεπτα τώρα και την επίθεση στον Westside, Μπελεχάκης με το βήμα πίσω, το rebound που θα καταλήξει στα χέρια του Αγαδάκου, του Κόπουλος, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής της Real Madrid, αυτή την φορά θα στοχίσει από κοντά. Μπελεχάκης. 30 Φιλίδης για 3, βρίσκει σίδερο, το rebound στα χέρια των Μόβ. Κουλιαμπής παίρνει την μπάλα για να κατεβάσει, μακρινή πάσα έξυπνη, βρήκε ωραία το συμπαίκτο, αλλά ο Ναυπλιώτης αστόχησε από κοντά. Δεν αλλάξε το 17-15, έπειτα από τις πρώτες φάσεις στο τρίτο δεκάλεπτο. Νεβεντέλης. Εκτός οροπίας, εκεί είναι ο Τριανταφυλλίδης, ο οποίος αστόχησε και αυτός. Πολλές χαμένες προσπάθειες από κοντά και για τις δύο ομάδες. Πολύδωρος, ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι. Κουλιαμπής, σε νέα προσπάθεια, παραμένει το 17-15. Γαλανόπουλος είναι οργανωτής σε ακόμα μία επίθεση των γηπεδούχων. Μπελεχάκης τώρα από τα δεξιά θα δεχτεί την τάπα, αξιοπρεπέστατη τάπα εδώ από τον Αγαδάκο. Κουλιαμπής, 3-3, πάει μόνος του, θα βρει μόνο χέρι ο Λεβεντέλης και θα κερδίσει το φαουλ ο παίχτης της Real Madrid. Αν ευστοχίσει και στις δύο, έχει την ευκαιρία να φέρει το μάτι στα ίσα. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη από τον Κουλιαμπή. Για να αποσυρθεί το επιθετικό rebound των Αθλιώτης. Λουκόπουλος και ανάλλη Κουλιαμπής. Αθλιώτης έκανε τη σκαστή πάσα. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει, αυτό θα κάνει. Το rebound στο χέρια του Μπελεχάκη. Κάθε εδώ η ευκαιρία για το προσπέρασμα. Λεβεντέλης. Δείξε στο χρόνο ο Ναυπλιώτης και δυσκόλεψε τον αντίπαλό του. Λουκόπουλος. Στέκεται, σημαδεύει σωστά. 17-18 προβάδισμα για την Real Madrid. Διαχείρος Λουκόπουλου, ο οποίος είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής για την φιλοξενούμενη ομάδα. Μπελεχάκης από αρκετά μακριά θα εκτελέσει, δεν το βάζει όμως. Ναυπλιώτης, είδε την βοήθεια από τον Κουλιαμπή. Λουκόπουλος τώρα. Πολύ έξυπνη πάσα, δεν την εκμεταλλεύεται αρχικά. Θα βάλει το καλάθι όμως στη συνέχεια ο Αγαδάκος. Ήθελε και δεύτερη προσπάθεια για το 17-20. Μπελεχάκης. Καλανόπουλος. Ξεφύγει ανάμεσα μπροστά από υψωμένα χέρια, προσπάθησε ο Γαλανόπουλος, ενώ έχουμε και το φάουλ στην συνέχεια από τον Κορέ. Δείτε εδώ τα κολπάκια, το γυρίσαμε στην μπάλα, τρομερό. Σου τώρα του Λουκόπουλου. Μάζεψε ο Μπελεχάκης στο rebound. Τρίποδο τώρα άστοχο από τον Λέγκα. Ανανεώθηκε η επίθεση, έβαλε το καλάθι ο Αδελφόπουλος για το 19-20. Λουκόπουλος.
Βουλιαμπής θα εκτελέσει από την κορυφή. Είναι άστοχο το σούτ. Μελεχάκης γυρίζει και βλέπει τον Γαλανόπουλο. Λέγκας. Δεν βιάζεται ο Λέγκας. Τριανταφυλλίδης. Αδελφόπουλος θα πετύχει το καλάθι. 21-20. Ο Αδελφόπουλος δίνει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Με 4-40 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Λουκόπουλος έμεινε μόνος του και εκτέλεσε, τιμώρησε την αντίπαλη άμυνα που αδράνησε εδώ και τον άφησε να μαρκάριστο. Για δύο είναι τελικά το σουτ. Λέγκας. Ο Μπελεχάκης ανέλαβε την εκτέλεση. Κουλιαμπής θέλει να φύγει μπροστά, καταδιώκεται. Ωραία έπασα του για τον Αφλιώτη. Δεν βγήκε όμως ευνηδιασμός. Αγαδάκος, Κουλιαμπής. Ωραία γυρίζει η μπάλα στην επίθεση της Real Madrid. Αφλιώτη στα 5 δευτερόλεπτα. Αδύναμο το σούτ, όμως η μπάλα καταλήγει ξανά στα δικά του χέρια. Όμως και στη συνέχεια δεν θα καταφέρουν να πάρουν κάτι φιλοξενούμενοι. Τριανταφυλλίδης πέρασε από έναν και έκανε το φάουλ στην συνέχεια. Ο Κουλιαμπής αμυντικό είναι το φάουλ. Ο Τριανταφυλλίδης. Ο Τριανταφυλλίδης είναι στο τέτοιο, στη γραμμή. Ενώ έχουμε μια διαφωνία για το σκορ. Τα βρήκαμε, το σκορ είναι όπως γράφει ο πίνακας, 21-22. Έξω η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Ανανέουν την επίθεσή τους οι Westside. Λέγκας εκτελεί για 3. Μέσα από το Λέγκα, 24-22. Συν 2 τώρα για τους γηπεδούχους. Λουκόπουλος να φλιώτη. Σκαστή πάσα πολύ ο Έξινα. Ο Λουκόπουλος βρήκε τον Πολίδωρο. Κερδισμένο φάουλο από τον ψηλό της Real Madrid. Δίνει και τα εύσημα στον συμπαίκτη του, καθώς τον βρήκε πολύ ωραία εκεί στην δημιουργία της επίθεσης. Πολύ δώρος ευστοχή στην πρώτη, 24-23. Βάζει και την δεύτερη για την ισοφάριση. 24 όλα τώρα, 2:55 για το τέλος της τρίτης περίοδου, ενώ εδώ έφτιαξαν στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα οι παίχτες των Westside. Ο Λέγκας είναι αυτός που έφυγε μπροστά, προσπάθησε να χτυπήσει τον ευνηδιασμό αλλά κέρδισε το φάουλ τελικά. Λέγκας αστοχή στην πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Η μάχη και από τον Αδελφόπουλο, ο οποίος θα βγει και σε αυτή τη φάση. Τελευταία ακούμπησε ο παίχτης της Real Madrid, ενώ έχουμε και διακοπή για time out.
Συνέχεια έπειτα από την διακοπή του time out. Η πάσα του Μπελεχάκη δεν πέρασε. Καθώς εκεί ο Ναφλιώτσα οκλούσε τα χέρια του. Όμως θα κάνει στη συνέχεια και αυτό το λάθος από την πλευρά του. Απανωτά λάθη εδώ από τις δύο ομάδες. Τελικά η κατοχή θα καταλήξει στη Real Madrid. Μικάκης. Λουκόπουλος. Έχει αυτοπεποίθηση και το αποδεικνύει. 24-27. Μπροστά και πάλι τώρα η Real Madrid. Περνούν το κέντρο η Westside. Ψηλή πάσα, πολύ ψηλή όμως για τον Τριανταφυλλή. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί, ενώ θα κερδίσει το φάουλ συνέχεια από τον Ριγόπουλο. Ο Λουκόπουλος νωρίτερα απέδειξε σε ακόμα μια φάση την κλάση του. Μπελεχάκης. Αδελφόπουλος, πολύ ωραία εδώ βγήκε η επίθεση και πήρε και το φόλ συνέχεια ο Τριανταφυλλίδης. Ο Αδελφόπουλος πήγε προς την αντίπαλη ρακέτα, είδε το κόψιμο του συμπαίκτη του, του πέρασε έξυπνα την μπάσα. Και έτσι ο Τριανταφυλλίδης τώρα θα πάει στη γραμμή. Έξω η πρώτη από τον Τριανταφυλλίδη. Το σκορ παραμένει στο 24-27. Έξω και η δεύτερη. Και η κατοχή πάει στην Real Madrid, καθώς κάποιος βιάστηκε να μπει στο ζωγραφιστό. 1:50 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Συν 3 που μπορεί να μεγαλώσει για τους φιλοξενούμενους. Ναφλιώτης πιέζεται. Έγινε το κλέψιμο και φεύγει μπροστά ο Γαλανόπουλος. Στέκεται στον αέρα εκεί. Πολύ ωραία. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 26-27. Ριγόπουλος. Δαβιδέλης ζητάει κινήσεις. Βλέπει τώρα την κίνηση του Λουκόπουλου που του πέρασε την μπάσα πατώντας τη γραμμή εκείνος αστοχή. Γαλανόπουλος έχει τα μάτια του σηκωμένα, μήπως βρει την μακρινή πάσα. Λέγκας. Γαλανόπουλος αφήνει δίπλα του. Μπελεχάκη θα πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει. Μια σφαλιάρα για να καταλήξει πάλι στα χέρια του Λουκόπουλου και εκείνος θα σταματήσει έπειτα από το φόλ του Αδελφόπουλου. Ήταν και το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Westside. Δαβιδέλης στον Λουκόπουλο. Θέλει να περάσει εκείνος ανάμεσα στο συνοστισμό. Αστόχησε Αδελφόπουλος μαζί στο rebound και αφήνει στον Λέγκα. Έχει χώρο εκείνος μπροστά του για να κατεβάσει. Όμως πολύ ωραία ο Ριγόπουλος, άπλωσε το χέρι και έκανε το κλέψιμο. 2-2, να δούμε αν θα πάνε σε πλησιασμό εδώ οι φιλοξενούμενοι. Χάνουν προς τη μήνυ την μπάλα. Ο Ριγόπουλος είναι στο έδαφος και δείχνει να πονάει. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Σηκώθηκε τώρα ο Ριγόπουλος, δεν δείχνει να έχει χτυπήσει κάπου. Δαβιδέλης στον Λουκόπουλο. Στα 10 δευτερόλεπτα πήρε εκείνο στην επίθεση. Επέλεξε να πάει γρήγορα. Τώρα έχουν 7 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους οι φιλοξενούμενοι. Μια προσπάθεια στα 2 δευτερόλεπτα, δεν έρχεται το καλάθι, προλαβαίνει ο Λουκόπουλος, αλλά δεν άφησε την μπάλα εντός καλαθιού και κάπως έτσι το 26-27 είναι το σκόρ έπειτα από το πέρας της τρίτης περίοδου. Okay.
Ξανά οι δύο πεντάδες στο παρκέ για να μπούμε στο τέταρτο και τελευταίο λογικά δεκάλεπτο της σημερινής αναμέτρησης, η οποία είναι και η πρώτη για την κατηγορία της Development 2 League. Οι δύο ομάδες ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα του μπασκετάκι σε αυτή την δέκατη σεζόν, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα. Νικάκης Πολύδωρος, θα γίνει το κλέψιμο Λαγκασπύρα από τον Γαλανόπουλο. Δεν θα επιλέξει όμως να πάει στον ευνηδιασμό. Ελεφάκης γύρισε, πολύ δυνατή όμως η πάσα για τον Αδελφόπουλο. Είδε την κίνηση αλλά δεν κατάφερε να κάνει την πάσα ο παίκτης των Westside. Έχουμε ένα θέμα τώρα με το χρονόμετρο. Συνέχεια τώρα στο μάτσα, αφού λύθηκε και το θέμα με το φωτεινό πίνακα. Νικάκης. Πολύδωρος ξανά για Νικάκη. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Πολύδωρος έφτασε κοντά. Θα μπορούσε να πάρει και τις δύο πόντους, αλλά στόχισε. Πήρε ωστόσο τις δύο βολές. Μάλιστα αυτό είναι και το τέταρτο φαουλ του Αδελφόπουλου. Στο επόμενο θα φύγει για τον πάγκο ο παίχτης των Westside. Άστοχη πρώτη από τον Πολύδωρο, παραμένει το 26-27 στο σύν-1 η Real Madrid. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, τη χάνει και αυτή, όμως θα έρθει επιθετικό rebound του Αργυριάδη. Να δούμε αν θα ανέβει κι άλλο η διαφορά, όχι ούτε από το σουτ του Λουκόπουλου. Θα μπορέσουν να αυξήσουν το προβάδισμα τους οι φιλοξενούμενοι. Λέγκας από το πλάι πήρε το σουτ. Λουκόπουλος σε μαρκάρε εδώ, ωραία. Εκεί με την τρίπλα, που δίνει και τα εύσημα ο Λέγκας. Και 16 λοιπόν μέχρι το φινάλε, μόλις ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. Πολύ δώρο σούτε τώρα από κοντά. Πελεχάκης στέκεται, εκτελεί, είναι για τρεις το σούτ. Δεν το βάζει και η μπάλα καταλήγει εκτός πριν προλάβει να την πιάσει. Ο Αδελφόπουλος θα βάζει με τον εαυτό του ο Μπελεχάκης. Νικάκης. Πολύδωρος είδε το κόψιμο, πέρασε την μπάσα, δεν ήρθε όμως το καλάθι από τον Αργυριάδη. Τριανταφυλλίδης είναι στη γωνία, εκτελεί για τρεις. Το σούτζε και ο Στεφάνη, Αδελφόπουλος πήρε. Πελεχάκης επιλέγει αυτή την φορά να πλησιάσει από το να εκτελέσει για τρεις. Και καλά κάνει καθώς κέλυψε το φάουλ από τον Νικάκη. Συνέχεια με Λέγκα τώρα. Στέκεται εκείνος για δύο, το rebound στα χέρια του Δαβιντέλη, ο οποίος πιέζεται αλλά συγκρατεί. Λουκόπουλος δεν σημαδεύει σωστά, μαζεύει ο Τριανταφυλλίδης. Γαλανόπουλος, ο Τριανταφυλλίδης ζητάει από τους συμπαίκτες του να μην υπάρχει βιασύνη. Τώρα έγινε από τον Δαβιδέλη. Θα υπάρξουν δύο αλλαγές από την πλευρά της Real Madrid, με Ναυπλιώτη και Γαδάκο να παίρνουν στο παρκέ. 6 και 45 για το φινάλε της αναμέτρησης.
Αστοχό τρίποντο του Μπελεχάκη, Τριανταφυλλίδης. Παίρνει ξανά ο Μπελεχάκης, φοβήθηκε να πάει και από κοντά σε μια νέα εκτέλεση. Ο Πολίδωρος διάβασε τη φάση, έκανε το κλέψιμο. Λουκόπουλος, 3-2, δεν εκμεταλλεύονται αυτό το momentum οι φιλοξενούμενοι. Πολίδωρος για 3, εδώ νομίζω ήταν και λίγο άτυχος ο ψηλός των φιλοξενούμενων. Μπελεχάκης, ωραία περιστροφή για να ξεφύγει. Ανάμεσα από 2, όχι, δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει όμως σφύριγμα για φάουλ. Ο Βαγαδάκος είναι αυτός που έκανε την παράβαση. 4 λεπτά στο 4ο δεκάλεπτο και ακόμα δεν έχει μπει καλάθι. Τώρα θα έρθει ο πρώτος πόντος για το 27-27. Έξω η δεύτερη βολή. Παραμένει ισοπαλία στο παιχνίδι. Πολίδωρος Ναφλιώτης. Πολίδωρος επιλέγει να αφήσει δίπλα και ο Αγαδάκος του λέει ευχαριστώ για την πάσα, θα την κάνω ασίστ. 27-29. Τραταφυλλίδης. Λέγκας ζητάει το σκριν. Έκοψε προς τα μέσα ο Αδελφόπουλος. Μπελεχάκης είναι στο πλάι. Πρέπει να σουτάρει. Δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα. Δεν τον ενημέρωσαν και γερά νομίζω εδώ οι συμπαίκτες που θα μπορούσαν να του πούνε εκεί κάπου στα 3 δευτερόλεπτα ότι θα πρέπει να εκτελέσει. Τι το έπανε στο 1. Και εκεί νομίζω λίγα μπορούσε να κάνει. Αλλαγές για τους Westside. Αδελφόπουλος στον πάγκο. Κορές επέστρεψε στο παρκέ. Ενώ ο Νικάκης κατέβαζει σε αυτή την επίθεση της Real Madrid. Λουκόπουλος το σκέφτηκε για λίγο, αυτός τον Αφλιώτη. Ο Λίδωρος θέλει να γυρίσει, απεγκλωβίζεται εξαιρετικά. 27-31. Ενώ έχουμε και φάουλ. Μια απόσταση 4 πόντων τώρα για τους φιλοξενούμενους με 4.40 ακόμα να πούμε στο ρολόι. Τριανταφυλλίδης. Μπελεχάκης απέναντι από τον Αφλιώτη στο fade away. Ο Μπελεχάκης μαζεύει το rebound το Πολίδωρος. Λουκόπουλος. Ναφλιώτης. Ζητάει screen νομίζω, δεν πάει κάποιος να το δώσει. Αρανόπουλος προσπαθεί να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Λουκόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα θα πάρει το σουτ πατώντας τη γραμμή. Το rebound στα χέρια του Κορέ. Βγει μπροστά ο παίκτης των Westside. Κορές αποφασίζει να πάει μόνος του. Έχει προλάβει και έχει στηθεί ο Ριγόπουλος, ο οποίος θα κέρδισε πανέξυπνα το επιθετικό φάουλ από τον αντιπαλό του. Yeah. 27-31, υπερθυμίζω το σκορ. 3-51. Yeah. Ακόμα στο 4ο δεκάλεπτο. Yeah. Λουκόπουλος. Ναφλιώτης δίστασε να πάρει το σούτ, επέλεξε να πασάρει. Μπάλα στον Νικάκη, θέλει να διεισδύσει, τον κόβει ο Γαλανόπουλος, ο οποίος βλέπει τον Λέγκα να φεύγει μπροστά. Λέγκας δεν φοβάται, λεπτό και τελειώνει καλά τη φάση για το 29-31. Νικάκη στον Πολίδωρο. Λουκόπουλος χαστήπασα, Πολίδωρος πήρε και έφτασε μέχρι μέσα. Το φάουλ από τον Κορέ έγινε. Είναι 5ο φάουλ του Κορέ.
Και έτσι πρέπει να καθίσει τον παγκό. Στην θέση του πετάει ο Λεβεντέλης. Πολύδωρος αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Η διαφορά δύο πόντων παραμένει. Να δούμε αν θα αλλάξει αυτό στην δεύτερη βολή του Πολύδωρου. Τι βάζει αυτή, 29-32. Και πλέον η Real Madrid έχει το πλεονέκτημα των τριών πόντων. Τριανταφυλλίδης. Βγήκε ο Λεβεντέλης. Τον έχασε η άμυνα, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την προσπάθειά του. Νικάκης. Λουκόπουλος. Βιάστηκαν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Νικάκης σταμάτησε την τρίπλα. Έτσι ζητάει βοήθεια, τον τη δίνει ο Λουκόπουλος. Πολύδωρος τώρα θέλει να παίξει με πλατή. Λέγει τελικά ξανά τον Λουκόπουλο. Τρύπος εκεί ωραία στην αντίπαλη άμυνα. Ο Ναφλιώτης, αλλά ήταν Κάκης στο τελείωμα. Λέγκας, καστύπασαν. Λεβεντέλης εκτός ισορροπίας. Και εδώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να έχουν και μια καλύτερη επιλογή οι Westside. Βιάστηκαν αρκετά. Λουκόπουλος κοιμήθηκε. Ο Αγαδάκος. Μελεχάκης, 4-2 τώρα μπροστά. Έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ τώρα για τους για τους Westside. Ο Μπελεχάκης έτσι θα οδηγηθεί στην γραμμή. Κάποιες διαμαρτυρίες εδώ, κάποιες συζητήσεις για την τελευταία φάση. Υπενθυμίζω το σκορ είναι στο 29-32 υπέρ της Real Madrid. Μπελεχάκης είναι εδώ και κάποια δευτερόλεπτα στημένος για να εκτελέσει τις δύο βολές του. Βάζει την πρώτη, 30-32. Μέσα και η δεύτερη για το 31-32 και έχουμε το time out από την πλευρά της Real Madrid. Ένα και 59 ακόμα στο ρολόι, μόλις ένας πόντος χωρίζει Westside και Real Madrid, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται 31-32 σε ένα μάτς που δεν είχε και τα πολύ μεγάλα ποσοστά ευστοχίας. Έχουν μείνει αρκετά χαμηλά στο σκορ και οι δύο ομάδες. Ο Λίδωρος από κοντά δεν τελείωσε καλά τη φάση, Τριανταφυλλίδης πήρε, άφησε μπροστά στον Λέγκα. Ξανά ο Τριανταφυλλίδης θα γίνει αποδεκτής της μπάλας, αστοχούν εδώ. Η Westside, χαμένος ευνηδιασμός. Ενώ έχουμε και ένα χτύπημα. Πάμε λίγο σε μια διακόπη. Όλα είναι έτοιμα για να συνεχίσει το μάτς μετά από έναν μικρό τραυματισμό που υπήρξε εκτός φάσης. 1-25 ακόμα, 31-32 το σκορ. Νικάκης σηκώνεται από κοντά αστοχή. Εξαιρετικό rebound από τον Αγαδάκο, ο οποίος θα γυρίσει, θα ξεμαρκαριστεί και θα εκτελέσει από κοντά για το 31-34. Συν 3 τώρα, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Μπορεί να αποδειχθεί και καθοριστικό αυτό το καλάθι του παίχτη της Real Madrid. Λέγκας για 3. Δεν θα έρθει η προσπέραση. Τη σοφάρις, με συγχωρείτε. Λουκόπουλος περιμένει τους συμπαίκτες του.
οργανώνει την επίθεση, η οποία μπορεί να είναι και καθοριστική για την συνέχεια, για την έκβαση της αναμέτρησης. Λουκόπουλος, 4 δευτερόλεπτα. Το σούτ θα το πάρει ο Δαβιδέλης, αστοχή. Το rebound στα χέρια της Real Madrid. Μικάκης αφήνει στον Πολίδωρο, 10 δευτερόλεπτα ακόμα, 16 συνολικά. Μικάκης για 3 για να τελειώσει το μάτς, όχι. Γαλανόπουλος, Αδελφόπουλος, 5 δευτερόλεπτα, θέλουν τρίποντο για την ισοφάριση. Λέγκας θα το πάρει, δεν το βάζει και έχουμε φινάλε της αναμέτρησης. Με τη Real Madrid να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνος, να φεύγει με την νίκη σε αυτό το μάτς. Θρίλερ όπως εξελίχθηκε στο φινάλε, με ένα τρίποντο θα πήγαινε το μάτς στην παράταση, όμως υπήρξε το άστοχο σου του Λέγκα, ο οποίος δείχνει απογοητευμένος εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, με τη Real Madrid να ξεκινάει με το δεξί της υποχρέωσης της στην Development 2 League, ενώ από την άλλη ξεκίνημα με το αριστερό για τους Westside, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους να παίρνουν την νίκη με 34-31.